ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Τι ωραία που μας τα έχει φέρει ο καλός Θεούλης. Σήμερα νομίζω ότι μας το έκανε διπλό το δώρο. Και τη λειτουργία δεν χάσαμε, γιατί μπόρεσαν να έρθουν τα παιδιά από Θεσσαλονίκη και ψάχτες μας. Και να δείτε και όλοι εσείς, εγώ εκπλήσουμε με το τι έγινε σήμερα. Αλλά και το χιόνι πανέμορφα μας το έστειλε. Να βγούμε να παίξουμε και ρε φοινία, να παίξουμε και το πόλεμο τώρα. Δεν γλιτώσεις. Έτσι πράγμα. Γι' αυτό το στέλνει το χιόνι. Έτσι πράγμα. Σήμερα το διάβασα και το ξαναδιάβασα το Ευαγγέλιο και λέω αλήθεια έτσι κάνουμε οι άνθρωποι. Στο τέλος όντως έτσι κάνουμε. Ό,τι κάνουμε και στο σημερινό Ευαγγέλιο ηλεπρή. Είναι 10 λεπροί, βλέπουν τον Χριστό να έρχεται και του φωνάζουν από μακριά να τους καθαρίσει, να τους κάνει καλά. Και όταν λέμε για λέπρα, εννοούμε μια φρικτή ασθένεια, την οποία λέπρα έζησε ο Άγιος Νικηφόρος ο λεπρός, γιατί υπηρετούσε και διακονούσε τους λεπρούς. Κόλλησε και ο Άγιος Ευμένης ο Σαριδάκης, αλλά γιατρεύτηκε. Και με αυτή την αρρώστια, λέει, όλα τα κομμάτια από το σώμα σαπίζανε και πέφτανε. Δάχτυλα, μύτες, αυτιά, χείλια από το στόμα. Και ήταν φρικτή, γέμισε όλο το κορμί σου πίον. Και ήταν ακραία πολιτική, λέγανε τότε. Και όμως ο Χριστός τους γιατρέψε. Πώς? Αφού του φώναξαν και του ζήτησαν τη γιατριά, τους είπε, θα πάτε τώρα στους ιερείς. Οι ιερείς είχαν το δικαίωμα και την ευθύνη να βεβαιώνουν ποιος θα είναι έξω από την πόλη, διότι τους λεπρούς πλέον όποιος αρρώστηνε, δεν τον κρατούσαν μέσα στην πόλη, τον έδιωχναν έξω. Στα χωράφια, τι να ζήσουν εκεί οι καημένοι. Να έχουν την αρρώστια τους, να έχουν τον πόνο τους, να έχουν τους πυρετούς, να έχουν και τη μοναξιά και να έχουν και τις κακές συνθήκες του έξω. Και τους στέλνει στους ιερείς και πηγαίνοντας και να είναι καλά. Πού είναι το τραγικό όμως? Ότι από τους 9, από τους 10, από τους 10 που ήταν, οι 9 τα ξέχασαν όλα αμέσως. Και έφυγε. Πήγαν στα σπίτια τους. Αφού πήραν τη βεβαίωση των ιερέων ότι είναι καλά, πήγαν στα σπίτια. Ένας μόνο, λέει, θυμήθηκε να γυρίσει πίσω, να προσκυνήσει και να ευχαριστήσει τον Χριστό. Και τι? Και δεν ήταν, λέει, και Ιουδαίος. Ήταν Σαμαρίτης. Και έβγαλε το παράπονο του Χριστού. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, δεν καθαρίστηκαν, λέει, 10. Οι δε 9 που είναι, λέει, 9. Άντε ντε! Αυτό δεν κάνουμε κι εμείς κάθε μέρα. Ό,τι και αν μας δώσει ο Θεός, ό,τι και αν μας δώσει η Εκκλησία, ό,τι και αν μας δώσουν οι Άγιοι, το προσπερνάμε αμέσως. Ό,τι και αν μας δώσουν οι συνάνθρωποι, το προσπερνάμε αμέσως. Άντε, γεια σας και φύγαμε. Και τούτος εδώ ήρθε και τον προσκύνησε, λέει, και τον ευχαρίστησε. Άντε μωρέ, έλεγε, μου έλεγε ένας γέροντας του Άγιον Όρος, ο γέρο Γρηγόριος της Δοχιαρίου, λεβένταρος γέροντας, λεβένταρος, ότι το μεγαλύτερο, λέει, πράγμα που κάνουμε στο Θεό είναι να το δοξολογούμε και να τον ευχαριστούμε για αυτά που μας δίνει και μας έδωσε.
Και αν τον ευχαριστούμε και τον δοξολογούμε, λέει, να είμαστε σίγουροι ότι ο Χριστός θα μας τα ανταποδίδει πολλαπλάσια. Και να μην ξεχνάμε και όλους εκείνους τους ανθρώπους που μας δίνουν και εμείς πολλές φορές γρήγορα τα ξεχνάμε. Το έχω πάθει κι εγώ, μωρέ, το έχω πάθει. Έδωσα, βοήθησα, έτρεξα, πρόσφερα και κάποιοι από αυτούς χάθηκαν και σε μια καλημέρα. Έχω να ακούσω την καλημέρα τους 5, 10, 15, 20 χρόνια. Το κακό δεν είναι να μην την ακούσουμε εμείς την καλημέρα. Αυτό που βλέπει και ζυγίζει ο Θεός μας για όλους. Σας παρακαλάω και σας ευχαριστώ. Μην ξεχνάμε τις δωρές. Μην ξεχνάμε τα δώρα και του Θεού και των ανθρώπων και της Εκκλησίας και της Παναγίας και των Αγίων. Και καμιά φορά δεν λέμε ότι έχει δώρα τέτοια που αν συνειδητοποιούσαμε τι δωρεές είναι αυτές, θα κλαίγαμε από χαρά και συγκίνηση μέρα νύχτα. Ένα από αυτά τα δώρα είναι η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία όπου ο Χριστός κατεβαίνει σε κάθε λειτουργία, όπου τελείται λειτουργία και είναι εδώ για να τον πάρουμε εμείς και να τον έχουμε δικό μας. Και αυτό ακόμα το ξεχνάμε ότι υπάρχει και είτε δεν παίρνουμε τον Χριστό, είτε και αν τον πάρουμε, δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να το νιώσει και να το καταλάβει. Για λίγο να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα. Παράξενο. Ταιριάζει όμως. Είναι δυνατόν να είναι ένα ζευγάρι ερωτευμένοι πολύ, να αγαπάει ο ένας τον άλλο, να αγαπάει. Αν ο ένας ξεχνάει τα πάντα, ούτε καν ότι υπάρχει ο άλλος, τι πιστεύετε ότι θα νιώθει ο άλλος? Δεν νιώθει πόνο, δεν θα νιώθει απογοήτευση, δεν θα νιώθει την αχαριστία. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Και στο Θεό και στους συνανθρώπους. Αχαριστίες κάνουμε. Για λίγο λοιπόν να δίνουμε, να ανταποδίδουμε, να ανταποδίδουμε. Λέει ένα τροπάριο, εμείς λέει τόσα μας έδωσε ο Χριστός και εμείς λέει του δώσαμε αντί του μάνα χωλή, αντί του ύδατος όξους, τα είχε δώσει αυτά στους Ισραηλίτες. Και το μάνα για να μην πεθάνουν και τα ορτίκια για να μην πεθάνουν και το νερό εκεί που δεν υπήρχε νερό τους το έδωσε αντί του ύδατος όξους, αντί του αγαπάνε, λέει ο Χριστός, σταυρό με προσδώσατε. Εσείς με βάλατε πάνω στο σταυρό. Και όμως αυτός ο Θεός, αυτός ο Χριστός, αυτός δεν ανταπέδωσε κακό στους ανθρώπους, παρά μόνο ανεβαίνοντας πάνω στο σταυρό, άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του Παραδείσου για να μπούμε όλοι οι άνθρωποι μέσα. Όλους μας θέλει. Όλους μας θέλει, όλους μας περιμένει, όλους μας αγαπάει ο Χριστός. Ένα μόνο δεν μπορεί ή μάλλον σέβεται και δεν θέλει να μας κάνει ο Θεός. Με το ζόρι
οπαδούς του και πιστούς του. Γιατί, γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Και σε αυτούς τους λεπρούς, αν ήμασταν εμείς στη θέση του Χριστού, θα τους ξαναστέλναμε την αρρώστια. Σίγουρα. Εμείς θα τους ξαναστέλναμε την αρρώστια. Και ωραία τους ξαναστέλναμε και την πλή αρρώστια. Και θα τους λέγαμε καλά να πάτς, αφού δεν είμαι με ευχαρίστηση. Χριστός όμως ποτέ δεν κάνει έτσι. Ο Χριστός αγάπησε, 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 αγάπη θέλει ο Χριστός μας. Μάλλον αύριο φεύγω για δύο μέρες πάω στην Αθήνα, να θέλω και εκεί να τους πω δύο λόγια χαζά. Εκεί τους λέω πολλά χαζά έτσι στους Αθηναίους. Θα γυρίσω πάλι και θα ξαναφύγω για να πάω στην Κύπρο. Εκεί τους αγαπώ πολύ. Πολύ τους αγαπώ. Γιατί είναι για τροπορέψαμε. Εκεί θα πάω στην Μητρόπολη που με κράτησε τις 10 μέρες που είχα τον COVID και πάω τώρα να τους ξεπληρώσω. Και εγώ με την ευγνωμοσύνη μου κάτι από όλα αυτά. Αλλά όποιος με θέλει και ό,τι με θέλει και τώρα θα είναι μετά τη λειτουργία και όποτε με χρειαστείτε είμαι κοντά σας. Η αγάπη μου, η έννοια μου, η χαρά μου, η προσευχή μου είναι δική σας. Διευχώ τον Αγίο Πατέρα μου, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς, θα είμαστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ και τους ψάλτες που ήρθαν μέσα στα χιόνια για να κάνουμε την λειτουργία.